κάθε μέρα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Οργανισμού Λιμένου της Καβάλας προχωρούμε σε δράσεις, σε παρεμβάσεις και έργα ώστε να μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του οργανισμού σε όλα τα λιμάνια αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένους. Στις 1/6 εγκαταστήσαμε πιλωτικά ένα σύστημα καθαρισμού επιφανείας υδάτων, ένα πρωτοποριακό, δεν υπάρχει αλλού στην Ελλάδα, με σκοπό πιλωτικά να το δούμε και εφόσον παράγει καλά αποτελέσματα και όντως το είδαμε και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, γι' αυτό παραγγείλαμε ήδη ακόμη ένα για την άλλη γωνία του λιμανιού, εκεί που είναι οι παραδοσιακές ταβέρνες, να βάλουμε και εκεί ένα τέτοιο σύστημα. Αυτό τώρα έχει τοποθετηθεί από την πλευρά του ΝΟΚ, να πούμε. Είναι, ναι, από εκείνη την πλευρά, όπως ο κόσμος έμαθε έτσι να το λέει, το ΝΟΚ, από το πάρκινγκ, και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Εμείς γνωρίζετε ότι και συνεργοί, αλλά και εργαζόμενοι του οργανισμού, καθημερινά ασχολούμαστε και δίνουμε μεγάλο βάρος στην καθαριότητα και της χερσαίας, αλλά και της θαλάσσιας ζώνης αρμοδιότητάς μας. Αυτό το σύστημα είναι κάτι καινούριο, έρχεται να δώσει ένα σύν, έτσι, και έρχεται να δείξει και στους πολίτες ότι προσπαθούν και πρέπει και οι ίδιοι οι πολίτες να κάνουν το καλύτερο δυνατόν για το περιβάλλον. Αν καταλαβαίνω... Βέβαια, συγγνώμη, συνεχίστε. Ναι, δεν είναι η πρώτη δράση αυτή. Πρόσφατα υπογράψαμε και μια συνεργασία με τη Διαμάθ για τα... Είμαστε σε ένα πρόγραμμα, το Urban Waste, για τα αστικά απόβλητα, τις αστικές στρατηγικές για τη διαχείριση αποβλήτων σε τουριστικές πόλεις. Έχουμε βάλει μικρούς μπλε κάδους που είναι για υλικά ανακυκλώσιμα απορρίμματα σε όλο το μήκος των κρυπηδωμάτων του Απόστολος Παύλος. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι μας, σχήμα του λιμάνι και τα 4 λιμάνια αρμοδιότητας του οργανισμού έχουν αλλαχτεί και δεν υπάρχουν πλέον παλιές συμβατικές λάμπες παρά μόνο λάμπες LED. Έτσι, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό για το περιβάλλον. Και βέβαια και στα πλαίσια της συνεργασίας της γενικότερης που έχουμε με την Energia Oil & Gas, συνεργαζόμαστε, παίρνουμε μέρος μάλλον στην πρωτοβουλία που η πρωτοβουλία ανήκει στην Energia Oil & Gas για να καθαριστεί μέρος του λιμένα Απόστολος Παύλος από φερτά υλικά από το λιμένα. Μία μικρή επισήμανση για το Σιμπίν. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπαμε και πριν, ουσιαστικά συλλέγει κάποια μικρά σκουπίδια τα οποία βρίσκονται μέσα στο λιμάνι, αλλά συλλέγει και ίσως υπολείμματα από πετρέλαιο ή οτιδήποτε, ναι, ναι, οποιοδήποτε ρήπο. Ναι, ναι, βέβαια. Εκτός από μικρά σκουπίδια που τα ρουφάει, και υπολείμματα πετρελαιοειδών. Έχετε πάρα πολύ σωστά το αναφέρει. Και ένα γενικότερο σχόλιο. Όσο στο τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε αρκετές παρεμβάσεις να γίνονται στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως αρχικά από τον Οργανισμό Λιμένα, είδαμε τα παγκάκια, είδαμε τους κάδους, είδαμε εσοχές παρκαρίσματος. Ποιο είναι το σχέδιο του ΟΛΚ, ποιο το χρονοδιάγραμμα και τι άλλο θα γίνει, ποιες παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν και ποιες θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον? Να πούμε ότι κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα κάθε μέρα και για μεγάλα έργα, όπως είναι το έργο που είναι ενταγμένο στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας και αφορά τον προσήμενο μόλο και είναι επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης, ηλεκτροφωτισμού, είναι επίσης αλλαγές δαπέδων, τοποθέτηση προσπουστήρων. Υπάρχουν άλλα έργα, όπως οριμάζουμε ένα έργο της ανάπλασης της τμήματος χερσαίας ζώνης και της οδού Αβέροφ. Είναι η μεταφορά των γραφείων του Οργανισμού και του Λιμεναρχείου σε τμήμα της τελωνιακής αποθήκης, ώστε το συγκεκριμένο κτίριο να αξιοποιηθεί ως ξενοδοχείο. Είναι η επένδυση που περιμένουμε με ένα προεδρικό διάταγμα για να ξεκινήσει των πρώην παλιών αποθηκών. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι μεγάλα έργα που θα αλλάξουν το λιμάνι και σε συνάρτηση και με την αξιοποίηση του εμπορικού λιμένα μας, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει πλήρως το τοπίο και οι αναπτυξιακές προοπτικές
του τόπου μας, όχι μόνο του λιμανιού. Από εκεί και πέρα βέβαια προχωρούμε καθημερινά και σε παρεμβάσεις, σε εργάκια τα οποία κάνουν καλύτερο το περιβάλλον μας, βελτιστοποιούν το περιβάλλον για τους χρήστες, για τους πολίτες, για τους τουρίστες. Όπως είπατε, έχουμε κάνει ένα στασίδιο πολυεπίπεδο, έχει ολοκληρωθεί στην πλατεία Κανάρη. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα έργο επί της Εθνικής Αντίστασης, είναι, προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη στάθμευσης και αφορά επέκταση πεζοδρομίων, ράμπες, αμαία, διαβάσεις, χώρους φορτοεκπόρτωσης κλπ. Γίνεται μια λειτουργική αναβάθμιση στην Εθνική Αντίσταση. Παράλληλα τρέχουμε και ένα έργο συντήρησης σοβαρό στην Κεραμωτή, στα Κρυπηδόματα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε συνέχεια υπατμών, προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά έργα, μικρά ή μεγάλα, έτσι, για το καλό φυσικά του τόπου.